Νέο περιστατικό τραυματισμού ατόμου από αδέσποτη βολίδα στα Άνω Λιώσια αυτή τη φορά. Το θύμα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του για να πιει τον καφέ του και η βολίδα καρφώθηκε στο πόδι του. Σμένο πόδι του Απόστολου Χριστακόπουλου φωτογραφημένο, καθώς περιμένει να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ώστε να αφαιρεθεί η βολίδα που καρφώθηκε δίπλα από το γόνατό του. Κάτοικος Άνω Λιωσίων, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του πίνοντας τον καφέ του. Σκύβω να πιω τον καφέ και με το που σηκώνω το κεφάλι μου, ακούω τρεις πυροβολισμούς. Δεν ήταν απ' αναλιώσει, δεν ήταν από το ζεφύρι. Και με το που σηκώνω το κεφάλι, κατευθείαν καρφώνεται το ισφαίρα και αδέσποτα πάνω από το γόνατο. Δηλαδή, αν ήμουν πιο μπροστά εκείνη την ώρα, είχαμε ότι είχε πετύχει το κεφάλι, ή ευτυχώς που δεν πήγε το γόνατο, γιατί μου είπαν καταστρέψει το γόνατο. Βλέποντας το πόδι του μέσα στα αίματα, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έφυγε πανικός εκείνη την ώρα. Ο φίλος μου, γιατί ο συμπαθητικός μου πόνος, βγήκαν οι γείτονες. Ήμουν σε θέση να πάρω τηλέφωνο. Πήραν οι γείτονες τηλέφωνο την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθαν γρήγορα. Ήρθαν τα παιδιά με τις μηχανές. Ήρθε η ασφάλεια, τα όπια. Δυστυχώς, κάποιοι στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές πυροβολώντας άσκοπα. Να πάρουμε μια θέση, δεν γίνεται να φοβόμαστε τη ζωή μας. Το καλάθος είναι για να μας προστατεύει τους πολίτες. Οι αστυνομικοί από τα τοπικά τμήματα ήδη διενεργούν προανάκριση για το συμβάν.